Λοιπόν, ο ορισμός της ταχύτητας. Η ταχύτητα είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, ισούται με το πηλίκο της μετατόπισης του αντικειμένου προς τον χρόνο. Μετριέται σε μέτρα ένα σεκόντ και έχει μαθηματικό τύπο αυτό που έχω σημειώσει, βέισον δελτα προ προς δελτα η... Το νόημα της ταχύτητας είναι αυτό που λέει και η λέξη, έτσι, αυτό που ξέρεις και από την ε, ε, καθημερινή σου ζωή. Η ταχύτητα μετράει το πόσο γρήγορα κινούνται τα αντικείμενα. Τώρα, για να συνειδητοποιήσει και το νόημα του τύπου αλλά και την έκφραση ρυθμός μεταβολής της θέσης ας κάνουμε ένα παράδειγμα έχεις λοιπόν ένα, ε, την επιφάνεια της γης ας πούμε έχεις ένα αντικείμενο το αντικείμενο βρισκόταν σε κάποια θέση και μετά από λίγο βρέθηκε σε μία άλλη θέση αν υποθέσουμε ότι έχουμε το γνωστό άξονα των μαθηματικών και εδώ είναι η θέση χ ίσον 0 το αντικείμενο θα βρισκόταν τη χρονική στιγμή τα φ1 σε μια θέση χ1 και τώρα τη χρονική στιγμή τα 2 θα έχει βρεθεί στη θέση χ2. Συνεπώς το αντικείμενο μετατοπίστηκε, έτσι μετακινήθηκε προς τα δεξιά κατά μια ε, μετατόπιση σημαί δελταχ. Ήταν εδώ και μετατοπίστηκε μέχρι εδώ. Δελταχ. Τώρα, Α βάλουμε και αριθμού. Α υποθέσουμε ότι ε, εγώ κοίταξα το ρολόι μου τη στιγμή που βρισκόταν στη θέση Χ1 και το ρολόι μου έγραφε 5 σεκόντ. Και μετά κοίταξα το ρολόι μου όταν βρέθηκε στη θέση 2 και το ρολόι μου δείχνει α πούμε 15 σεκόντ. Με, ένα, με μια μεζούρα, με ένα χαρακάκι, μέτρησα τις θέσεις. Η Χ1 θέση, ας πούμε ότι είναι 20 μέτρα. Και η Χ2 θέση, ας πούμε ότι είναι 40 μέτρα. Συνεπώς, τι συνέβη, αυτό που συνέβη είναι το εξή. Το αντικείμενο έκανε μία μετατόπιση ΔΧ ή ΣΥΜΕ. Θυμίζω ότι είναι Χ τελικό μείον Χ αρχικό, δηλαδή είναι Χ2 πλην Χ1. Η με, θυμιζω οτι ειναι χ τελικο μειον χ αρχικο δηλαδη ειναι χ 2 πλην χ 1 η μετατοπιση του λοιπόν είναι 40 πλην 20, η τελική του θέση μείον την αρχική, άρα είναι συν 20 μέτρα δεξιά από την αρχική του θέση. Το χρονικό διάστημα που έκανε για να κινηθεί από αυτή τη θέση, από τη θέση Χ1 μέχρι τη θέση Χ2, το χρονικό διάστημα θα είναι και πάλι η αφαίρεση των δύο χρονικών στιγμών, τα 2 πλην τα 1. Έχουμε βάλει 15 και 5, άρα 15 πλην 5 ίσον 10 σεκόντ. Συνεπώς, το αντικείμενο, έτσι, το αντικείμενο μετατοπίστηκε 20 μέτρα σε ένα χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων. Μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητά του, δηλαδή πόσο γρήγορα πήγε από αυτή τη θέση σε εκείνη τη θέση. Η ταχύτητά του μπορεί να υπολογιστεί από τον παραπάνω μαθηματικό τύπο. Α το κάνω από κάτω. Λοιπόν, η ταχύτητά του θα είναι η μετατόπιση του αντικειμένου προς το χρόνο. Η μετατόπιση είναι η διαφορά των δύο θέσεων, δηλαδή χ2 πλην χ1. Και το χρονικό διάστημα, το δέλτα θα είναι ταφ2 πλην ταφ1, έτσι, η διαφορά των δύο χρονικών στιγμών, όπω είπαμε. Λοιπόν, το ΔΧ το χ2 πλην χ1 το βρήκαμε 20, άρα συν 20 μέτρα. Το χρονικό διάστημα που έκανε είναι 10 δευτερόλεπτα, άρα 10 σεκ. Και συνεπώς η ταχύτητά του θα είναι 2 μέτρα ανά σεκόντ. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι σε κάθε ένα δευτερόλεπτο το αντικείμενο έκανε μία απόσταση 2 μέτρων. Πραγματικά, εάν μετρήσεις εδώ, το αντικείμενο έκανε μία απόσταση 20 μέτρα, και για να τα κάνει αυτά τα 20 μέτρα έκανε 10 δευτερόλεπτα έτσι Τρέχοντας με 2 μέτρα το δευτερόλεπτο Λοιπόν η ταχύτητα είναι αυτό το απλό πράγμα Είναι το πηλίκο της μετατόπισης δια τον χρόνο Απλά να προσέξεις ότι είναι διάνυσμα Και το διάνυσμα αυτό δείχνει πάντα όπου δείχνει μετατόπιση Θα στο κάνω από κάτω σε διαφορετικό Σε ένα πιο καθαρό σημείο του πίνακα Γιατί αυτό πρέπει να το θυμάσαι Λοιπόν αν υποθέσουμε ότι αυτό εδώ είναι το διάνυσμα το χ1, δηλαδή το χ το αρχικό, και αν υποθέσουμε ότι το διάνυσμα το χ2 είναι αυτό, α πούμε το αντικείμενο μετακινήθηκε σε ευθεία γραμμή, έτσι, τότε η μετατόπιση του, το δχ, είναι χ2 πλην χ1, είναι το τελικό μείον το αρχικό, και συνεπώς σαν διάνυσμα θα δείξει όπως έχουμε πει είναι από το τέλος του πρώτου διανύσματος μέχρι το ε, τέλος του δεύτερου, δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί. Η μετατόπιση του είναι αυτό εδώ το κομμάτι, το ΔΧ. Λοιπόν, η ταχύτητα του που δείχνει, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, βαίσον ΔΧ προς ΔΤ, η ταχύτητα δείχνει όπου δείχνει και η μετατόπιση. Άρα η ταχύτητα του αντικειμένου θα δείξει και αυτή με τη σειρά της ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση όπου έδειξε και το ΔΕΛΤΑΧΗ. Μου έχει φύγει λίγο προ τα πάνω, αλλά το καταλαβαίνεις το νόημα. Η ταχύτητα δείχνει όπου δείχνει και η μετατόπιση του αντικειμένου. Αν το αντικείμενο μετακινηθεί πάνω σε αυτή τη γραμμή, και η ταχύτητα του θα δείξει σε αυτή τη γραμμή. Η μονάδα μέτρησης, όπως είπαμε, είναι τα μέτρα ένα σεκόντ, το ένα μέτρο ένα σεκόντ, και ο ορισμός της είναι αυτός ο μαθηματικός τύπος. Τώρα, στην ειδική περίπτωση που θέλει να υπολογίσει αυτό που ονομάζεται μέση ταχύτητα, δηλαδή την ταχύτητα που έχει περίπου ένα αντικείμενο, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Αν υποθέσουμε ότι εδώ είναι η Αθήνα, έτσι, και ένα αυτοκίνητο θέλει να πάει από την Αθήνα, ξέρω εγώ, στην Πάτρα. Εδώ είναι η Πάτρα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα και μάλιστα στου ελληνικού δρόμου να πάει κατευθείαν από την Αθήνα στην Πάτρα σε μια ευθεία γραμμή. Θα κινηθεί, θα κάνει, μια... θα κάνει στάσεις, θα ανέβει ανηφόρες, κατηφόρε, τέλο πάντων μετά από κάποια διαδρομή και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα φτάσει στην Πάτρα. Συνεπώς το αντικείμενο έχει κάνει κάποια απόσταση, έτσι, έχει διανύσει κάποιο διάστημα. Ας πούμε ότι το διάστημα που έχει διανύσει για να πάει από την Αθήνα στην Πάτρα λέω εγώ ότι είναι περίπου 200 χιλιόμετρα ας πούμε. Την απόσταση αυτή θα την έχει διανύσει σε κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή όταν ξεκίνησε ήταν ας πούμε 8 η ώρα το πρωί και όταν έφτασε ήταν 10 η ώρα το πρωί. Άρα έκανε ένα χρόνο δύο ώρων για να φτάσει από την Αθήνα στην Πάτρα. Προφανώς δεν έχει νόημα η ταχύτητα γενικά. Έχει νόημα η μέση ταχύτητα, δηλαδή περίπου η ταχύτητα που είχε. Η ταχύτητα που είχε η Β μέσο, όπως λέμε, Β μη, θα είναι το πηλίκο του διαστήματος που διένυσε δια το χρόνο. Δηλαδή θα είναι 200 χιλιόμετρα που έκανε. Σε ένα χρονικό διάστημα 2 ώρων, άρα το αυτοκίνητο είχε μία μέση ταχύτητα, βέμι, ίσον, 200 δια 2, 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ξαναλέω, η μέση ταχύτητα είναι να το σκέφτεσαι περίπου η ταχύτητα που είχε. Είναι α πούμε σαν το μέσο όρο των μαθημάτων. Μπορεί να έχει ένα μέσο όρο 17. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλα τα μαθήματα έχει 17. Μπορεί σε κάποια μαθήματα να έχει και 20, ή σε κάποια μαθήματα να έχει και 10. Η μέση ταχύτητα είναι όπω ο μέσο όρο των μαθημάτων σου. Είναι περίπου η ταχύτητα που είχε ξεκινώντα από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα. Δεδομένου ότι Αποκλείεται να κινηθεί σε ευθεία γραμμή και αποκλείεται να μην κάνει και στάση, που λέει ο λόγο. Έτσι, κάπου θα σταματήσει, θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, μετά θα ξαναξεκινήσει και κάποια στιγμή θα φτάσει στην πάτρα. Άρα, ο ορισμό τη ταχύτητα, αυτό που ονομάζουμε διανυσματική ταχύτητα, είναι Βέισον ΔΕΛΤΑΧΗ προ ΔΕΛΤΑΤΕ, αλλά η μέση ταχύτητα, που είναι ένα απλό τρόπο να υπολογίζουμε την ταχύτητά μα στην καθημερινή μα ζωή, είναι το πηλίκο του διαστήματο για το χρόνο, έτσι, ε, ΣΔΕ. Λοιπόν, καλό διάβασμα.